εκλογέ στην Ισπανία και η εντολή σχηματισμού κυβέρνηση που ζητάει ο Ραχώη μετά τη νίκη του. Ήταν για του ποδέμου, ικανοποίηση στην πλευρά των σοσιαλιστών. Οι συμμαχίε και πώ διαμορφώνονται. Οι θιουδαδάνο που δηλώνουν έτοιμοι για συνομιλίε για το σχηματισμό κυβέρνηση. Πόσε έδρε λείπουν από τον Ραχώη. ή αντιδράσει στην Ελλάδα. Τα σενάρια για το μέλλον τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το δημοψήφισμα. Πιέζουν οι Ευρωπαίοι για σύντομη διαδικασία εξόδου. Δεν βιαζόμαστε, λένε οι Βρετανοί. Κοινή στρατηγική αποφασίζουν απόψε Μέρκελ, Ολόν, Ρέντσι και Τούσκ. Αύριο το σφυροκόπημα του Κάμερον στη Σύνοδο Κορυφή των 28 στι Βρυξέλλες. Σε εξέλιξη η Μεγάλη Πυρκαγιά που κατακαίει το πευκοδάσο στα Δερβενοχώρια. Δύο μέτωπα τη φωτιά, το ένα προ την πάρνηθα. Μάχη με τι φλόγε, δίνουν οι πυροσβέστε. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στι 9. Την εντολή διακυβέρνηση ζητά ο Μαριάνο Ραχώη μετά την πρωτιά του δεξιού λαϊκού κόμματο στι νέε ισπανικέ εκλογέ, από τι οποίε ξανά κανένα κόμμα δεν βγαίνει αυτοδύναμο. Οι ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι σοσιαλιστέ που κατάφεραν να κρατήσουν τη δεύτερη θέση, απογοήτευση στο Σποδέμο που κατέληξε και πάλι να είναι τρίτο κόμμα. Έτοιμο για συνομιλίε με στόχο τη κυβέρνηση δηλώνει το κόμμα των Σιουδαδάνων, το οποίο ωστόσο παραμένει σε μειονεκτική θέση. Legenda por Με το σύνολο των ψήφων καταμετρημένων στη Βουλή των 350 εδρών με όρια αυτοδυναμία σε 176 έδρες έλαβαν το Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχώη 137 έδρες ή στο 33% ενισχυμένο κατά 14 έδρες από το Δεκέμβριο. Οι σοσιαλιστές υπό τον Πέδρο Σάντεθ στις 85 έδρες στο 22,6% αποδυναμωμένο κατά 5 έδρες. Η συνεργασία Ποδέμος αριστερά στις 72 έδρες ή στο 21,1% ενισχυμένο κατά μόλις 2 έδρες. Σιουντάντανο του Ριβέρα στι 32 έδρε με 13,05%. Αποδυναμωμένο κατά 8 έδρε. Η Βεντάλια των υπολείπων κομμάτων έχει 25 έδρε. Στη Γερουσία των 208 μελών το Λαϊκό Κόμμα πήρε 130 έδρε. Ενώ οι Σοσιαλιστέ 43. Ενώ Αρκετά πίσω βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα. Η Ποδέμος και η Αριστερά στις 8, μετά το Καταλανικό και η Σιουντάνταμος στις 2. Τα μαθηματικά όμως δεν φτάνουν στο Ραχώη για να κυβερνήσει μόνο με τους Σιουντάντανος όπως θα επιθυμούσε. Όμω, τώρα ο φόβο τη Τρίτη Κάλπη συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή του κλίματο. Κερδίσαμε τι εκλογέ και απαιτούμε το δικαίωμα να κυβερνήσουμε, είπε ο Μαριάννο Ραχώη σε μια εμφάνιση σε πανηγυρικό κλίμα που τον παρέσυρε σε μια σχετικά σπάνια για εκείνον έκρηξη συναισθήματο, φιλώντα τη γυναίκα του. Αυτό που διαμείνει ο ήταν πω θα δεχτεί τη διερευνητική εντολή ω επικεφαλή του πρώτου κόμματο, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο. Μετά τι εκλογέ του Δεκεμβρίου, όταν η δυναμική στη Βουλή ήταν ανάλογη με την τωρινή, ο αρχηγό του Λαϊκού Κόμματο είχε προσπεράσει την εντολή για να παίξει άμυνα, αφήνοντα να περάσει στα χέρια των σοσιαλιστών με άκαρπη κατάληξη. La sociedad española le ha dado un apoyo mayoritario. Pues que España nuevamente ha votado en masa al Partido Popular y, sobre todo, ha venido a confirmar una cosa muy importante: que no quieren extremismos, no quieren populismos y quieren un gobierno sensato y moderado que nos saque definitivamente de esta crisis. Y obviamente no es el resultado ideal, no tenemos una mayoría absoluta, tampoco tenemos una mayoría simple, pero dentro de lo que cabe, creo que es un buen comienzo para empezar a pactar y hablar con otros partidos sobre también cuáles son los mejores intereses para España. Formar un gobierno de fin todas. Στου σοσιαλιστέ η αλακούφιση ήταν αισθητή. Επειδή το κόμμα κατάφερε να γλιτώσει την τρίτη θέση, λόγου να αναπνεύσει έχει ειδικά ο αρχηγό του, Πέτρο Σάντσεφ, γιατί απέφυγε τουλάχιστον τον βέβαιο πολιτικό θάνατο από την κάλπη. Έστω και αν κανεί δεν μπορεί με σιγουριά να προβλέψει μεσοπρόθεσμα το μέλλον του στην κομματική ηγεσία. Το σημαντικότερο, στόσο, για του σοσιαλιστέ είναι ότι ενώ είχαν χρεωθεί το βάρο του ναυαγίου που μεσολάβησε, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό το έρισμά του στον κεντροαριστερό χώρο. Και δεν έχασαν κι άλλο έδαφο προ το ποδέμο. Αυτό ακριβώ είναι ο Σάντσεθ όταν θριαμβολογούσε πω είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στα αριστερά. Ο κυρία conseguido. satisfecho. Αυτό είναι και ο λόγο που στο Ποδέμο επικρατεί βαριά ατμόσφαιρα. Περιμέναμε να τα πάμε καλύτερα, είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλή Παύλο Ιγκλέσια, αν και διαβεβαίωσε του ψηφοφόρου του πω βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή μέχρι την νίκη. el resultado de las elecciones generales no es suficiente para nosotros. Mañana vamos a analizar los resultados de las elecciones y puedo decirles que vamos a trabajar muy duro para ganar win elecciones en el futuro en nuestro país. Tengo que decir que los resultados electorales no son satisfactorios para, para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Το συντάτανο, στο δεύτερο κόμμα που μαζί με το Ποδέμο είχε φέρει το θάνατο του δικοματισμού, βγαίνει επίση χαμένο και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το κόμμα του Ιγκλέσια. Ο αρχηγό Αλμπέρτο Ριβέρα έσπευσε να δηλώσει την ετοιμότητά του να ανοίξει αμέσω συνομιλίε με το Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχώη για σχηματισμό κυβέρνηση. Σήμερα νιώθω πολύ περήφανο για τους πολίτες, γιατί τρία εκατομμύρια, πάνω από τρία εκατομμύρια Ισπανούς που παρά την πόλωση, παρά την χαμηλή συμμετοχή, Παρά τον άδικο εκλογικό νόμο, τον κατάφορα άδικο εκλογικό νόμο, δήλωσαν ότι δεν θέλουν τα άκρα, θέλουν το κέντρο, θέλουν την αλλαγή, μια καλύτερη αλλαγή. Ότι δεν θέλουν διαφθορά στην κυβέρνηση, αλλά δεν θέλουν ούτε το σεκταρισμό και το λαϊκισμό. Η δύναμή του είναι ακόμη πιο περιορισμένη από ό,τι μετά το Δεκέμβριο. Και το κόμμα είναι περισσότερο εξαρτημένο από την ισχύ των υπολείπων κομμάτων. Τόσο από το ενισχυμένο Λαϊκό Κόμμα, όσο και από την προθυμία των μικρότερων σχηματισμών που καθιστούν και πάλι το άξιο της προσοχής του Ραχώη, μόνο με την προϋπόθεση ευρύτερη συνεργασίας όμως. Με έντονο πολιτικό χρώμα ήταν οι αντιδράσει των κομμάτων στην Ελλάδα για τι ισπανικέ εκλογέ. Για καταδίκη του λαϊκισμού μίλησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγχαρητήρια στον ηγέτη των σοσιαλιστών έστειλε η φόφη γεννηματά. Όμω την παράσταση έκλεψε ένα tweet του Δημήτρη Παπαδημούλη που έσπευσε να συγχαρεί του ποδέμου βάσει των exit polls, τα οποία όμω στη συνέχεια ανετράπηκαν. Τα αποτελέσματα των Ισπανικών εκλογών και η νίκη Ραχώ ικανοποίησαν τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κ. Μητσοτάκη, με Twitch, στο προσωπικό του λογαριασμό, αναφέρθηκε στην αποτυχία των Ποδέμο. Οι Ισπανοί έδωσαν τη δικιά του απάντηση στο λαϊκισμό. Στου δύσκολου καιρού, οι πολίτε αναζητούν σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καλημέρα. Σαν ανακοίνωσή τη, η Νέα Δημοκρατία τόνισε. Η καθαρή νίκη στην Ισπανία του Μαριάνο Ραχώ αποτελεί απάντηση στο λαϊκισμό. Η καθαρή ήττα των Ποδέμο δείχνει ότι οι πολίτε Ευρώπη γυρίζουν την πλάτη σε όλου όσοι πολιτεύονται με ψεύτικες υποσχέσει. Η πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλή τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, φόφη γεννηματά, συνεχάρη τον ηγέτη των Σοσιαλιστών στην Ισπανία, το κόμμα το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών στην Ισπανία επιβεβαιώνει την κυριαρχία του αδερφού Σοσιαλιστικού Κόμματο υπό την ηγεσία του Πέδρο Σάντσε στον χώρο τη αριστερά και διαψεύδει τι δημοσκοπήσει που προέβλεπαν την υποχώρησή του στην τρίτη θέση. Οι πολιτικέ δυνάμει τη χώρα να καταφέρουν να συνεννοηθούν αυτή τη φορά ώστε η Ισπανία να βγει από το πολιτικό αδιέξοδο και την αβεβαιότητα που βλάπτει τόσο την ίδια όσο και την Ευρώπη σε αυτή την κρίσιμη ιστορική καμπή. Τα αποτελέσματα των Ισπανικών εκλογών όμω έφεραν καυγά μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή στάθηκε ένα tweet του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίο μόλι δόθηκαν στη δημοσιότητα τα exit polls έσπευσε να συγχαρεί του Ποδέμο. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Στόχο τώρα μια προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία, έγραψε ο κ. Παπαδημούλη. Σχολιάζοντα το μήνυμα αυτό, η Νέα Δημοκρατία ανέφερε ότι αναρωτιόμαστε πού βρίσκεται αλήθεια σήμερα ο κ. Παπαδημούλη, ο οποίο έσπευσε να πανηγυρίσει για τη δίθεν επιτυχία των Ποδέμων. Λίγε ώρε αργότερα, ο κ. Παπαδημούλη αναγνώρισε ότι έκανε λάθο αναρτώντα νέο μήνυμα. Βιάστηκα στηριζόμενο στα exit poll να συγχαρώ του Ποδέμου που δεν τα κατάφεραν, δεν τα πήγαν καλά. Και το υπογραμμίζω εξ αρχή, γιατί πιστεύω ότι όταν κάνει κάποιο λάθο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το παραδέχεται με ειλικρίνεια. Καλωσορίζω στο στούντιο του Blue Sky yeah. τον Δημήτρη Μιχαλέλη, διευθυντή σύνταξη τη Real News, yeah. και yeah. τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, αρχισυντάκτη του πρώτου θέματο. Καλώ ήρθατε. Ε, τώρα, αυτό το οποίο αποτελεί την έκπληξη των εκλογών στην Ισπανία δεν είναι η διατήρηση της πρωτιάς από τον Μαριάνο Ραχώη, αλλά η υποχώρηση των ποδέμος. Και νομίζω ότι βέβαια εμείς καταφέρνουμε εδώ στην Ελλάδα Δημήτρη Μιχαλέλη και τα κάνουμε όλα εσωτερικό θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό μήνυμα η αποτυχία των ποδέμος. Ε, το πρώτο λύνο είναι αυτό που είπες, ότι εδώ πέρα ψάχνουμε αφορμές και ζητάμε απαντήσει στα δικά μα τα προβλήματα, πανηγυρίζοντα ή συχτηρίζοντα το τι συμβαίνει έξω. Ακριβώς. Και το αλλάζουμε πολύ γρήγορα. Μία με το Brexit, μέσα σε δύο μέρε πήγαμε στην Ισπανία. Έτσι είναι. ενώ τα δικά μα προβλήματα παραμένουν ίδια, παράλληλα και άλυτα. Απλώ επιλέγουμε πα... να μην τα βλέπουμε. Κλείνει η παρένθεση και να πάμε στην Ισπανία. Ε, προφανέστατα αυτό το αποτέλεσμα είναι σημαντικό, σημαντικότερο ακόμα και από τι δικέ μα εξελίξει. Διότι η Ισπανία δεν είναι Ελλάδα, είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Ε, και ο ΨΥΡΙΖΑ ακόμη αλλά και άλλα ε, κόμματα τα οποία κινούνται στον ίδιο πολιτικό άξονα με τους Ποδέμος, ε, θεωρούσαν αυτό θα είναι μια συνέχεια ή μια ε, ε, φαλτήριο ε, για να γίνει αυτή η επωνομαζόμενη Συμμαχία του Νότου ε, για να αλλάξουν την υποτιθέμενη σκληρή πολιτική των Βρυξελών και της γερμανοκρατούμενης Ευρώπης όπως έχει επικρατήσει. Βεβαίω, αυτή η συμμαχία του Νότου, ανάλογα με το ποιο είναι στο τιμόνι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αλλάζει. Γιατί, από ό,τι θυμάμαι, πρώτο το είχε πρωτο, πρωτοεισήγαγε αυτή τη συμμαχία του Νότου η κυβέρνηση Καραμαλή το mm -hmm. 2007, -2009, τότε που ήταν να γίνει η συμμαχία και του Νότου. Μετά την είχε υποσχεθεί και ο κύριο Σαμαράς. Ε, ναι, ο, μετά στην συνέχεια γενικώ ψάχνουμε <laughs> για συμμαχίε. Ε, ποιο είναι το, η κατακλείδα, ε, Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Ε, εξελίξεις. Και θα φέρει εξελίξεις όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως ποιά θα είναι η συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης. Θα γίνει μεγάλο συνασπισμό. Αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Δεν θα γίνει και θα μείνουν μόνοι τους εκτός κυβέρνησης Ποδέμος. Αυτό θα είναι μια ε, κίνηση η οποία θα μετριά, θα ήταν μια εξέλιξη που θα μετριάσει την Ποδέμο, γιατί σίγουρα ε, η Ισπανία είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση Ακριβώς. και όποιο μείνει εκτό κυβέρνηση θα πιστωθεί τι σκληρέ αποφάσει που πρέπει να ληφθούν. Πάντω, ε, λίγη ώρα πριν να μπούμε στο δελτίο, διάβαζα ότι οι σοσιαλιστέ δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν την κυβέρνηση Ραχώη, αλλά ούτε και να απέχουν. Άρα, θα, νομίζω ότι αυτοί δίνουν το, το σύνθημα αυτή την ώρα. Δεν ξέρω πώ θα πάνε οι διαβουλεύσει για κυβέρνηση μειοψηφία. Δημήτρη.

Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο αυτό που σκέφτονται οι σοσιαλιστέ. Δηλαδή το να συμπράξουν με το κόμμα του Ραχώη ουσιαστικά μετατρέπει του ποντέμου σε αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα του δίνει πιο αναβαθμισμένο ρόλο από τον πραγματικά εκλογικό του. Και βέβαια δεν θέλουν να υποχωρήσουν από τη θέση την οποία κατέλαβαν και καλλιεργούν και δικαίωμα προσδοκία για να. Ενδεχόμενο αδιέξοδο νομίζω ότι περισσότερο ενισχύει τον Ραχώη με την έννοια ότι ο λαό έχει δώσει μια σαφέστατη πρωτιά στο Λαϊκό Κόμμα. Δεν αμφισβητείται η πρώτη θέση επομένω και, και με διαφορά από το δεύτερο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άρα εκτιμώ ότι. Αργά γρήγορα θα έχουμε μια κυβέρνηση με κορμό το Λαϊκό Κόμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά, εγώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο του Δημήτρη. Ε, θα συμφωνήσω απόλυτα με την έννοια ότι α μην βγάλουμε σημαίε ούτε η μεν ούτε η δε. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι Ποντέμο κατετάγει σαν τρίτη, ότι ουσιαστικά εξαλείφθηκαν από τον Ισπανικό πολιτικό χάρτη, άρα έχει χάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια υπαρκτή πολιτική δύναμη με Όχι, 21%. Συμφωνούμε ότι πριν μερικά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3% και τώρα είναι η κυβέρνηση. Ακριβώ. Η Ποντέμο ήταν ένα κόμμα το οποίο στι προηγούμενε εκλογέ είχε πάρει 8% στι προ Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, δεν είναι ότι έχουν εξαλειφθεί. Είναι μια υπαρκτή πολιτική δύναμη. Έχουν 1,5% διαφορά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα που ήρθε δεύτερο. Έχουν μια επίδραση στην ισπανική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να αναλύσουμε δύο δεδομένα. Ότι φαίνεται ότι το Brexit επηρέασε την ισπανική κοινή γνώμη. Γιατί αυτό το θεμελιώδε πολιτικό γεγονό τη προηγούμενη Παρασκευή φαίνεται το ότι έχει αναταράξει, δημιουργεί αναταράξει όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και δεύτερον, φαίνεται ότι έστω και λιγότερο η πορεία διακυβέρνησης τη Ελλάδα από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε παρακολουθήσει ότι ήταν ένα αντικείμενο κριτική από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, φαίνεται ότι έχει επίδραση στο Ισπανικό Ακροατήριο. Άρα υπάρχει μια νέα κατάσταση την οποία και η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα πρέπει να την συνεκτιμήσει. Πρέπει παράλληλα με όλα τα άλλα ελληνικά ζητήματα θα πρέπει να δει ότι το Brexit δημιουργεί κλειδονισμού. Δημιουργεί για, δε, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μετά την Παρασκευή πτώση στα χρηματιστήρια και πίεση στη Στερλίνα και ταυτόχρονα υπήρξε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα σε μια χώρα από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ περίμενε πάρα πολλά πράγματα, το οποίο δεν ήταν αυτό το οποίο προσδοκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς προ τι συμμαχίε τη, όπω είπαμε. Ναι, για τα μεγαλεπίβολα σχέδια τη αλλαγή Ευρωπαϊ... του, Ευρωπαϊ... του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Είναι αλήθεια σύριζα. ότι από το Brexit βγήκαν όλοι οι τιμένοι. Είναι ένα... μου θυμίζει λίγο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, mm -hmm. που διαλύθηκαν όλε οι μεγάλε αυτοκρατορίε τη τότε, τότε περίοδου. Έχουν βγει όλοι οι τιμένοι. Οι Βρετανοί είναι οι τιμένοι γιατί υπάρχουν πλέον αποσχιστικέ τάσει στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκοτία. Η Γερμανία, αν είδαμε την Αγγέλα Μέρκελ, ήταν λε και την πάτησε το τρένο στι ανακοινώσει τη. Και ο Σόιμπλε βγει... πριν από λίγο βγήκε και δήλωσε ότι μετά το Brexit η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι αυτή που είναι και δεν μπορεί να συνεχίσει όπω είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του που είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ευρωσκεπτικιστικά χαρακτηριστικά, όπω και ανεξάρτητοι Έλληνε, βγαίνουν προβληματισμένοι. Γιατί παρακολουθούμε ότι η βρετανική κοινή γνώμη είναι μουδιασμένη για τέταρτη Ατυπώς. συνεχόμενη ημέρα. Στην Ισπανία υπήρξε πολιτικό αποτέλεσμα. στις απο... τάσει που επανέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Γιατί βλέπουμε τώρα το, ότι ανοίγει θέμα σκοτία πάλι τι γίνεται με το Λονδίνο, τι γίνεται με τη συλλογή υπογραφών για παραμονή στην Ευρώπη, γίνεται ένα, ένας μήλος. Μέσα σε όλα αυτά και καλά κάνεις και βάζεις το πώς θα είναι η κατάσταση, εμείς εδώ βλέπουμε την ελληνική πολιτική τάξη να τσακώνεται και να εκτιμά τελείω διαφορετικό, διαφορετικά η κάθε κομματική πλευρά το θέμα, το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ισπανία και να μην γίνεται καμία αναφορά και καμία θες προβολή στο μέλλον, καθώς σήμερα νομίζω ότι κλείνουμε ένα χρόνο από την, εκείνη, την επιλογή του δημοψηφίσματος και την επιβολή των capital controls, Δημήτρη Μιχαλέλη. Ναι, ε, εδώ τώρα είναι δύο θέματα. Το ένα είναι το δικό μας, το οποίο είπες, το οποίο να το αφήσουμε για λίγα δευτερόλεπτα στην άκρη. Το άλλο είναι το τι γίνεται στην Ευρώπη. Ε, πολύ σωστά είπατε ότι όλα αυτά πρέπει να τα θρίσουμε και Brexit, το Brexit, το δημοψήφισμα, μάλλον ε, και η εντολή για έξοδο που δόθηκε. Θα δούμε αν θα υλοποιηθεί. Είναι μακρύ ο δρόμο. Και το άλλο είναι το αποτέλεσμα των Ισπανικών εκλογών. Αν, ε, εμφανε, αν η υποδέμωση επιβεβαίωταν οι δημοσκοπήσεις και ήταν δυνατά δεύτερη, τότε θα μπορούσε κάποιο να πει όντω ότι. Πάει κάτι να αλλάξει. Δεν δηλαδή είναι να συνδυαστούν τα δύο ναι, αποτέλεσματα. Τώρα και είναι εντελώ διαφορετικό. Θα είναι κακό οποιοδήποτε να επιχειρήσει να τα βάλει μέσα σε ένα τσουβάλι και σωστό, να πει ότι αυτό. κάτι γίνεται. Ε, κάθε χώρα έχει τα διαφορετικά. Άλλ, άλλα η Βρετανία, άλλα η Ισπανία είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι το εξή. Ότι δεν υπάρχουν απαντήσει το τι γίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, α πούμε, και για τον Βρετανικό Δημοψήφισμα, η άποψή μου είναι ότι δεν Θα είναι το αποτέλεσμα. Είναι ότι. Δεν υπήρχε σχέδιο ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Κανεί δεν είχε και βεβαίω σχέδιο, φαίνεται να μην έχουμε ούτε εμεί, ούτε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για να τα λέμε όλα, ούτε η αντιπολίτευση έχει ένα σχέδιο για το πώ θα πορευτούμε σε, σε μια δύσκολη για το πορεία που να απαντάει στο βασικό ερώτημα. Όχι των Ευρωπαίων που λέει τι Ευρώπη θέλουμε. Τι Ελλάδα θέλουμε και πώ τη θέλουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το κρατό, πάμε να προχωρήσουμε. Από σήμερα ξεκινά μία από τι πιο κρίσιμε εβδομάδε αλλά και περιόδου στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώ οι Ευρωπαίοι ηγέτε θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τη Ένωση μετά το Βρετανικό Δημοψήφισμα και την απόφαση για Brexit. Η, Γερμανία, η Βρετανία δεν θα ξεκινήσει τι διαδικασίε εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αναλάβει καθήκοντα ο νέο Πρωθυπουργό Υπουργό Οικονομικών George Orsborne, ξεκαθαρίζοντα ότι το άρθρο 50 θα ενεργοποιηθεί μόλις καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις και όταν η Βρετανία θα έχει ξεκάθαρη εικόνα. Σε μια προσπάθεια να καθυσυχάσει τι αγορέ, λίγο πριν από το άνοιγμα του, ο Βρετανό Υπουργό Οικονομικών, Τζον Ζόσμπορν, διαβεβαίωσε ότι η οικονομία τη χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ενώ διευκρίνησε ότι το Λονδίνο θα ενεργοποιήσει το άνθρωπο 50 τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη όταν θα είναι έτοιμο. Δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον διοικητή τη Τραπέζη Αγγλία, Μαρκ Κάρνι. Από τη δημοσιοποίηση το του Βρετανικού και τονίζω ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια για την αντιμετώπιση της κατάστασης εάν χρειαστεί. First, there is the volatility we have seen and are likely to continue to see in financial markets. It will not be plain sailing in the days ahead. But let me be clear: you should not underestimate our resolve. We were prepared for the unexpected, and we are equipped for whatever happens. and we are determined that unlike eight years ago britain's financial system will help our country deal with any shocks and dampen them not contribute to those shocks or make them worse <laughs> κάτι που, όπως είπε, θα κάνει τι προσεχεί ημέρε. Στο ίδιο μήκο κύματο και επικεφαλή παράταξη του Brexit, Boris Johnson, ο οποίος υπογράμμισε σε άθρο του στην Daily Telegraph ότι η έξοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί χωρίς βιασύνη. Στο ίδιο άθρο επιχειρεί να καθησυχάσει του Βρετανού που ζουν στο εξωτερικό και του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντα πω η Βρετανία θα διατηρήσει την πρόσβαση στην ενιαία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, έπειτα από σειρά επαφών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κατέστησε σαφέ και έγινε αποδεκτό από του 27 πω δεν υπάρχουν οι ιδανικέ συνθήκε στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου για να γίνει χρήση αυτή την εβδομάδα του περιβόητου άρθρου 50 του άρθρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρηση. Αξωματούχο των Βρυξελών, ενημερώνοντα τον τύπο, ανέφερε πω υπάρχει ευρεία κατανόηση ανάμεσα στους 27 ότι λόγω της τρέχουσας πολύ σοβαρής πολιτικής κρίσης που πλήττει αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο η εκκίνηση τη διαδικασία εξόδου αυτή την εβδομάδα δεν είναι ρεαλιστική. Όμω η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη επαφέ, έτσι ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ, να βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου μαζί με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, τον Γάλλο Πρωθυπουργό Φρανσουά Ολάν και τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι να έχουν διαβουλεύσει σχετικά με τον Brexit. Μάλιστα, ο Λάν και Μέρκελ διαπίστωσαν την πλήρη συμφωνία του στον τρόπο διαχείριση κατάσταση που δημιουργήθηκε από το Βρετανικό Δημο Ψήφισμα. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνική του συνομιλία, έγινε γνωστό από συνεργάτε του πρόεδρου τη Γαλλία. Οι δύο ηγέτε συνομίλησαν για περίπου 30 λεπτά. Διαπίστωσαν την πλήρη συμφωνία του σχετικά με τον τρόπο διαχείριση κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Μεγάλη σημασία θα είναι επίση και η Σύνοδο Κορυφή, αύριο και μεθαύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Βρετανό Πρωθυπουργό Ντέιβιτ Κάμερον θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει του υπόλοιπου αρχηγού τη Ευρώπη για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο και την εσωτερική κατάσταση Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασία. Στη συνέχεια, την Τετάρτη, θα υπάρξει μια άτυπη σύνοδο των 27 εναπομεινάντων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη συζήτηση τη διαδικασία του διαζυγίου και επίση να εξεταστεί το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε επίπεδο 27 πλέον μελών. Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλία και Γερμανία, με την υποστήριξη και τη Ιταλία, παρουσίασαν κείμενο με τρει άξονε προτάσεων για μια νέα Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών εκπώνησαν ένα έγγραφο 9 σελίδων με τον τίτλο μια ισχυρή Ευρώπη, σε έναν κόσμο βεβαιότητα, στον οποίο προτείνουν κοινέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ για την ασφάλεια και τη μετανάστευση και ενίσχυση τη οικονομική σύγκληση. Την ίδια ώρα, ανησυχία και προβληματισμό επικρατεί στο μέγαρο Μαξίμου για τι επιπτώσει που θα επιφέρει στην οικονομική κατάσταση Ευρωζώνη αλλά και τη Ελλάδο η αποχώρηση τη Βρετανία από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ζήτημα του Brexit βέθηκε στο επίκεντρο τη συνεδρία Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώ υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο η Ευρωζώνη να πέσει σε παρατεταμένο κύκλο ύφεση, γεγονό που θα έχει επιπτώσει και στο ελληνικό πρόγραμμα, την ώρα που η οικονομία φαίνεται να πορεύεται προ μια σταθερότητα και η Αθήνα προσβλέπει σε ανάπτυξη. Ανάμεσα στι παράπλευρε απώλειε από χώρε Βρετανία από την Ευρώπη, εκτιμάται πώ θα είναι υπεραιτέρω καθυστέρηση στην άρση των κεφαλαίων ελέγχων. Τώρα, Δημήτρη Μαρκόπουλε, επειδή μας δόθηκε ευκαιρία και κάναμε μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα νωρίτερα για το πώς αλλάζει ή πόσο επηρεάζει την, τα ευρωπαϊκά δρόμενα αυτή η απόφαση ε, του δημοψηφίσματος στη Βρετανία, ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Ε, είδαμε στο βίντεο ότι υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση για το πόσο θα επηρεάσει το ελληνικό ζήτημα. Ποιε μπορεί να είναι οι επιπτώσεις από εδώ και πέρα ενός Brexit... Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, να, να πούμε κάποια δεδομένα. Έτσι. Καταρχάς, η Μεγάλη Βρετανία είναι η δεύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης και η πέμπτη οικονομική δύναμη του πλανήτη. Άρα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αντανάκλαση, όχι μόνο στη χώρα μας, σε ολόκληρο τον mm -hmm. πλανήτη και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, εμεί τι μπορεί να φοβόμαστε από αυτό. Νομίζω ότι σε εμά η έκθεση είναι, έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι οι εξαγωγέ μα. Η Βρετανία είναι βασική χώρα στην οποία εξάγονται ελληνικά προϊόντα και κυρίαρχα αγρο, αγροτοδιατροφικά. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη εξαγωγή σε ελαιόλαδο, σε οπροκυπευτικά. Υπάρχουν δηλαδή εξαγωγέ. Άρα, ενδεχόμενοι περιορισμοί ω προ τι εισαγωγέ από τη Βρετανία, στη Βρετανία, ενδεχομένω να πλήξει το εμπόριό μα. Τώρα, σε επίπεδο πολιτικό. Το θέμα είναι κατά πόσο θα πάμε σε μια σύγκρουση υπηρωτική Ευρώπη πλέον, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία, ώστε να περάσουν κάποια μηνύματα από τη μεριά τη Ευρώπη προ όσε χώρε θελήσουν από εδώ και πέρα να, ξανα, να φύγουν με το πρότυπο τη Μεγάλη Βρετανία, με, με κάποια νέα δημοψηφίσματα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, κάποιοι έλεγχοι συνοριακοί που μπορεί να υπάρξουν, κάποιοι, κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαμονή κατοίκων ένθεν και κήθεν, ενδεχομένω να φέρουν προβλήματα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή 45.000 Έλληνε ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζονται και, να πούμε και, και για μάλιστα τους με μια αυξητική τάση σύνταζουν. λόγω τη κρίση στη χώρα μα. Mm -hmm. Άρα, ενδεχόμενοι περιορισμοί στη μετακίνηση, στη διαμονή να οδηγήσουν σε προβλήματα. Την ίδια στιγμή. Πολλέ βρετανικέ εταιρείε σκέφτονταν επενδύσει στη χώρα μα, κυρίαρχα στον τομέα τη εξοχική κατοικία που αναδύεται, έχει μια αυξητική τάση στη χώρα μα και στον ξενοδοχειακό τομέα. Λογικό είναι αυτέ οι επενδυτικέ προσπάθειε να είναι τώρα σε, ένα, σε μια κατάσταση καταστολή, καθώ περιμένουν όλοι να δουν τι πρόκειται να Ακριβώς. γίνει. Δεν νομίζω πάντω ότι ο οικονομικό αντίκτυπο στη χώρα μα είναι τόσο άμεσο, όσο περισσότερο καλλιεργείται, δημιουργείται ένα κλίμα σε ό,τι αφορά το, το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα ω προ την άρση των capital controls. Ούτω ή άλλω η δική μου εκτίμηση είναι ότι τα capital controls τα έχουμε παντρευτεί και ενδεχομένω θα τα δούμε μετά το 2017 να έρονται μερικώ. Mm -hmm. και από εκεί και πέρα και για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο είναι εγκλωβισμένο εδώ πλέον και αρκετό καιρό καθώς Μία κρίση στην Ευρώπη δημιουργεί και μία ένταση και ω στην λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία Μάλιστα. θα έβγαζε κάποια εμπόδια. Τώρα, Δημήτρη Μιχαλέλη, έβαλε το πλαίσιο ο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Το, το ερώτημα που μπαίνει αυτή την ώρα, ο, ο σκεπτικισμό που υπάρχει, είναι μετά από αυτή τη σκληρή γραμμή που βλέπουμε να τηρεί ο γαλλογερμανικό άξονα απέναντι στην απόφαση για Brexit, ε, την ενιαία γραμμή, αν αυτό καλύπτει. Φοβίε, ανασφάλειες ή σκεπτικισμό, ή αν θα οδηγήσει αυτόν τον άξονα στην επιμο επιμονή και την προσήλωσή του στην περιοριστική πολιτική που επιβάλλει, τη δημοσιονομική περιοριστική πολιτική που επιβάλλει σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Λοινά, νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα, αν ψηφίζαμε, θα ήταν το αποτέλεσμα κάπως σαν το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Είναι μισά-μισά τα πράγματα. Mm -hmm. Γι' αυτό δεν είμαι απολύτως σίγουρος και εγώ δεν μπορώ τι θα γίνει ούτε. Στην Ευρώπη, ούτε πολύ περισσότερο σε εμά. Ε, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα ότι μπορεί να σκληρή η αντιμετώπιση τη Ευρώπη απέναντί μα. Υπάρχουν και επιχειρήματα τα οποία είναι το ίδιο ισχυρά ε, για το αντίθετο. Στην αντίθετη κατεύθυνση. Ε, αυτό σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή μένει, δίνουν μένει, την εντύπωση ότι είναι πολύ σκληρή η γραμμή που τηρούν απέναντι μα. Μένει στους να το δούμε. Σε ναι, αφορά στην Ελλάδα. Τώρα, από εκεί πέρα, στην Ευρώπη ε, είναι σκληροί διότι δεν ξέρουν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν έχουν επεξεργαστεί λύσει, δεν έχουν σχέδιο, άρα. Το μόνο που μπορούν να βγάλουν είναι την αμηχανία και τον πανικό. Mm -hmm. ε, Τι οδήγησαν χώρε. Του... Πράγματα του... τα οποία οδήγησαν ναι. του Βρετανού σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί είναι προφανέ ότι το αποτέλεσμα η Βρετανία. Για να είμαστε ειλικρινεί, είχε μια πολύ ειδική σχέση Ακριβώς. με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν μέλο του Ευρώ. Δεν, ήταν, ε, ε, δεν είχε κάποια με τη Σέγγεν. Οπότε ακούω πράγματα τα οποία δεν... λένε ότι η οικονομική κρίση. Η Αγγλία, ο Δημήτρη Μαρκόπουλος θα ξέρει καλύτερα τα ε, οικονομικά. Mm. Η Αγγλία δεν ήταν και από τι χώρε τι οποίε ε, ταλανιζόταν ναι. από την ανεργία. Σωστό. Οι εξαγωγέ πήγαιναν καλά, οι τιμέ, τα ακίνητα. Επί... Δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπω συμβαίνει προφανώ σε εμά και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Άρα λοιπόν ε, το τι στάση θα κρατήσει η Ευρώπη θα πρέπει να το δούμε. Τα πρώτα βήματα και τα πρώτα σημάδια. Δείχνουν να μην είναι καλά. Mm -hmm. Δεν μπορεί η νέα Ευρώπη και το νέο όραμα να το αποφασίζουν οι έξι το Σάββατο σε μια συνεδρίαση και οι άλλοι δύο τώρα Ακριβώς. σε κάποια κλειστά κλαμπ. Δηλαδή η ανανέωση τη Ευρώπη δεν θα έρθει με το να γυρίσουμε στην Επιτροπή του Χάλιβα στου έξι. Ακριβώ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τα επόμενα βήματα για την απλή αναλογική σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο, καθώ πραγματοποιήθηκε στο Μεγαρομαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία υπουργών και στενών του συνεργατών. Την ίδια ώρα, νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του κυβερνώντο κόμματο και του Κουκουέ για τον εκλογικό νόμο. Ο Άλεξη Τσίπρα άνοιξε τα χαρτιά του σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντα απλή αναλογική με κατάργηση του πόνου των 50 ενδρών και ψήφο στα 17. Η πρόταση τη κυβέρνηση αναμένεται να κατατεθεί στα τέλη τη εβδομάδα, όπω ανακοίνωσε και η κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Βασίλη. Η πρόταση, σύμφωνα με την κυρία Βασίλη λαμβάνει υπόψη τι συζητήσει του Πρωθυπουργού με του αρχηγού των κομμάτων, καθώ και πρόσφατε νομοθετικέ πρωτοβουλίε άλλων κομμάτων, όπω για παράδειγμα την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 2015. Η πρόθεση τη κυβέρνηση είναι η πρόταση να ψηφιστεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, πιθανότατα με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Κίνα και τη Βαρσοβία. Εν τω μεταξύ, μια αναφορά του Δημήτρη Τσούμπα σχετικά με την συναντησή του με τον Πρωθυπουργό για τον εκλογικό νόμο και τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσε αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μαξίμου και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Να σα πω, ο κύριο Τσίπρα ξεκάθαρα μου το είπε, με μια έννοια στη συζήτηση. Ε, εκεί που είχαμε μέσα λέει ότι, ότι εντάξει δεν μπορώ να κάνω αυτά που υποσχέθηκα έτσι κι αλλιώς, Είναι φανερό αυτό. Υπάρχουν δεσμεύσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα ε, αυτό και λοιπά, Κατανοητά και όλα αυτά που λέτε. Τα κατανοώ. Δεν μπορώ να κάνω ένα πράγμα. Υπάρχουν οι δεσμεύσει από το τρίτο μνημόνιο. Ε ω αριστερά, τέλο πάντων όσο μπορώ ακόμα, μήπω αλλάξω τον εκλογικό νόμο να κάνω μια, ένα αναλογικότερο σύστημα. Μήπω κάνω κάποιε αλλαγέ στο Σύνταγμα για να αφήσω κάτι σαν αριστερά, γιατί από τα υπόλοιπα, οικονομία, ε, κοινωνία κλπ. δεν πρόκειται ναι. να κατορθώσω να κάνω μάλλον τίποτα. Απαντώντα, κύκλοι τη κυβέρνηση υποστήριξαν ότι όσα είπε και ο κ. δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ξέφασαν την ευχή ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα παραμείνει σταθερό στη θέση του περί απλή αναλογική. Ακολούθησε απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματο, στην οποία σημειώνεται ότι όσα είχε πει ο κ. Κουτσούμπα στη συνομιλία με τον Αλέξη Τσίπρα ισχύουν απόλυτα και ότι το κόμμα έχει πάγιες θέσει για τον εκλογικό νόμο, τις οποίες υπερασπίζεται με συνέπεια. Και αυτέ αποτυπώνονται στην πρόταση για απλή αναλογική, ανώθευτη, χωρί πόνου και χωρί πλαφών. Υπέρ τη καθιέρωση τη απλή αναλογική, τάσεται η πλειοψηφία των ερωτηθέντων του βαρόμετρου τη Public Issue που δημοσιεύθηκε στον Κυριακάτικο Τύπο. Οι περισσότεροι είναι θετική σε κυβερνήσει συνεργασία, εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία από το λαό, καθιέρωση δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία των πολιτών, καθώ και κατάργηση τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. να διερευνήσει τι προθέσει των πολιτών σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού συστήματο επιχειρή δημοσκόπηση τη Παυλική που δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικο Τύπο. Υπέρ τη απλή αναλογική τάσεται το 58% των ερωτηθέντων, ενώ κατά του συγκεκριμένου εκλογικού συστήματο δηλώνει το 32%. Τέλο, ένα 10% των ερωτηθέντων αρνήθηκε να απαντήσει. Εγώ είμαι υπέρ τη απλή αναλογική. Δηλαδή, χωρί μπόνου, ε, χωρί ε, δώρο τη έδρε. Ε, και πάνω απ' όλα είναι το κυριότερο πράγμα που είναι, είναι ότι πρέπει ό,τι πει ο ελληνικό ο λαός. Ε, για την απλή αναλογική, ναι, απόλυτα απλή αναλογική. Με όλη τη σημασία της λέξης, χωρίς μπόνους ε, και τέτοια. Πρέπει να αλλάξει η εκλογή και των 300. Κιάστε τις απλές αναλογικές, τις παραμύθια. Αυτά είναι παραμύθια. Στην ίδια έρευνα, 7 στου 10 επιθυμούν κυβερνήσει συνεργασία, ενώ αυτοδύναμε κυβερνήσει δηλώνουν ότι προτιμά το 25% των ρωτηθέντων. Άμεση εκλογή του ανώτατο πολιτιακού άρχοντα από τα λαό ζητεί το 73% του συνόλου των ρωτηθέντων, με τα υψηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται ψηφοφόρου τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δυνατότητα διένεργεια δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία των πολιτών θέλει το 62%, ενώ το 34% το απορρίπτει. Σημαντική είναι η έρευνα και σε ό,τι αφορά τι θεσμικέ μεταρρυθμίσει. Αφού έδειξε ότι το 63% των ερωτηθέντων ζητά κατάργηση τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και ένα 36% προτιμά να μείνουν τα πράγματα όπω έχουν. Δηλαδή, από του ψηφοφόρου του ποταμιού που ερωτήθηκαν. Το επιθυμεί το 89%. Τη Ένωση Κεντρών, το 77%. Του Πασόκ, το 69%. Του ΣΥΡΙΖΑ, το 63% τον ΑΝΕΛ το 62%, από τη Νέα Δημοκρατία το 61%, από τη Χρυσή Αυγή το 42% και από το ΚΚΕ μόλις το 36% επιθυμεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων τάσσεται το 59% των ερωτηθέντων, ενώ διαχωρισμό κράτους εκκλησίας επιθυμεί το 53% και αρνητικό είναι το 44% των ερωτηθέντων. Μόνιμο δεν θα είναι κανένας. Μόνιμος Δε, η, η λέξη μονιμότητα δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι καλό στη δουλειά του, πρέπει να φεύγει. Τι θα πει μονιμός. Ο δημόσιο υπάλληλο, εκείνο που εργάζεται ο δημόσιο υπάλληλο, ε, γιατί υπάρχουν και κάτι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι τα χαϊδεμένα παιδιά των πολιτικών. Εκείνα εκεί τα παιδιά είναι οι αγράμματοι. Το 86% των πολιτών εκτιμά ότι η χώρα οδεύει προ λάθο κατεύθυνση και μόλι το 10% θεωρεί ότι πηγαίνει προ τη σωστή. Ενώ το 69% εμφανίζεται απεσιόδοξο, καθώ πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση τη χώρα θα χειροτερέψει του επόμενου 12 μήνε. Έναντι 19% που εκτιμά ότι θα μείνει ίδια και 11% ότι θα καλυτερέψει. Όταν ψωμιά μου τάφαγα τώρα, γέρασα. Αλλά σα λέω και οι 300 μα κοροϊδεύουν. Ο πρόεδρο δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να υπάρχει απευθεία εκλογή από το λαό. Αντίθετο, το μνημόνιο δηλώνει το 85% και μόλι το 9% έχει θετική άποψη γι' αυτό. Ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα τη χώρα καταγράφεται με μεγάλη διαφορά το οικονομικό με 61% και ακολουθούν η ανεργία με 34% και η λειτουργία τη κυβέρνηση, του πολιτικού και του κομματικού συστήματο με 24%. Τώρα, Δημήτρη Μιχαλέλη, αίσθηση προκάλεσε ο σημερινό καυγά του Μεγάλου Μαξίμου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, δεδομένου ότι η κυβέρνηση δείχνει να ψάχνει ένα συμμαχίες για να περάσει όχι απλά την αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά να κατορθώσει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων στη Βουλή, έτσι ώστε να ισχύσει από το, η επιβολή του νέου νόμου από, την επόμενη, από τις επόμενες εκλογές. Πώς το πέτυχαν αυτό σήμερα? Νομίζω ότι και μόνο η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο είναι μια συζήτηση ε, περιόνου Είναι κάτι το οποίο ε, δεν λύνει κανένα από τα μεγάλα υπαρκτά και πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Ε, άρα, προφανώς, το άνοιξε η κυβέρνηση, όπως μαζί με την αναθεώρηση του συντάγματος, για να είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει βεβαίως σε βαθιές ιδεολογικές, στρατηγικές και πολιτικές πεπιθήσεις ε, του ΣΥΡΙΖΑ και τη Αριστερά και αναλόγω το πώ θα πάνε τα πράγματα μέχρι το 2017, βάζω μαζί και το Σύνταγμα, mm -hmm. να ανεβοκατεβάζει την ένταση στο πολιτικό σκηνικό και ανάλογα με το πώ θέλει να πετάει Λε... την μπάλα στην κερκίδα. Ακριβώ ε, το ίδιο κατ... ετοιμαζόμενο ναι. να πω, ναι. Τώρα, κατά τα λοιπά, ε, νομίζω ότι ήταν, αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία τα κόμματα ήταν απολύτω καθαρά πριν ξεκινήσει για το ποια είναι η θέση του ε, απέναντι στην απλή αναλογική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Καλός ή κακός, όποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν ε, μαζί του, είναι πολύ καθαρό σε όλα πιστεύει. Θέλει απλή αναλογική από το 0% τελεία. Τώρα, το γιατί mm -hmm. σήμερα έγινε αυτή η ένταση ναι. είναι ένα θέμα κυρίως σε ό,τι αφορά την αντίδραση του το Μεγάλου Μεγάλο Μαξίμου. Μαξίμου ναι. Προφανώς εγώ το αποδίδω και Τους τελειώνω ενόχλησε. ότι θα θέλει ε, το Μεγάλο Μαξίμου να συμπιέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο έτσι ώστε να εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εκφραστή τη αριστερά. Πάντω, Δημήτρη Μαρκόπουλε, μέχρι στιγμή το ΚΟΚΟΕ, το οποίο εκφράζει πάγιε και σταθερέ θέσει και παρακολουθούμε και καταγράφουμε την πορεία του. Δεν έχει συλληφθεί ποτέ ψευδόμενο. Νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, το ηθικό πλεονέκτημα των κομμουνιστών ή των αριστερών, εγώ γενικά δεν το έχω και σε πολλή εκτίμηση. Ναι, Τι αλλά εδώ, κου -κου εδώ βγαίνει το Μέγαρο Μαξίμο Ργύλο okay. και λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Κουτσούμπας βγαίνοντα και κυρίως στο mm -hmm. σκέλος, όχι του, της απλής και ανώθευτης αναλογικής, αλλά στο σκέλος ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω ε, ο σχηρισμός του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Κουτσούμπα, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω όλα όσα υποσχέθηκα, το μόνο που μου μένει είναι η αναλογική. Ναι, νομίζω ότι αυτό απηχεί την αλήθεια. Δεν, δηλαδή, ελείψει κάτι άλλο αριστερού, ας κάνουμε απλή αναλογική. Αν ήθελε mm -hmm. ο Αλέξης Τσίπρας την απλή αναλογική... Κάλιστα, θα μπορούσε να την είχε ψηφίσει και από την προηγούμενη mm -hmm. Βουλή πριν τι εκλογέ του Σεπτεμβρίου του 2015. Άρα, συμφωνώ με αυτό που λέω, Δημήτρη Μεχάλη, ότι είναι πολιτική γνωρί... αυτή η συζήτηση. Βολεύ... Ακριβώ, συμφωνώ απόλυτα. Βολεύτηκε με την. Επειδή ήξερε ότι θα είναι πρωτοκόμμα, είχε τι μετρήσει στα χέρια του και βολεύτηκε παίρνοντα μια διευρυμένη πλειοψηφία. Και τώρα που βλέπει όλε τι δημοσκοπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να τον δίνουν πάρα πολύ πίσω, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό. Όμω νομίζω ότι αυτό δεν είναι το μείζον για του mm. τηλέθεατε που μα παρακολουθούν. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί και μία παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Όλοι λίγο πολύ ψυχανεμιζόμαστε, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να πληρώσουμε από, τον, από τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου Καταλυσμός. και μετά. <σχερνά> αυτή λοιπόν τη στιγμή η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι μία παρελκυστική πολιτική. Δηλαδή τι, ξυπνάμε και κοιμόμαστε όλοι οι πολίτε αν θα έχουμε απλή αναλογική ε, ή όχι. Ή όχι. Και θα ήθελα να Λίμον. πω και για τις ε, δημοσκοπήσεις που γίνονται όπω αυτή τη public issue. Καταρχάς, σε όλε τι περιπτώσει πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ σκεπτικοί γύρω από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Ναι, και γενικότερα, άμα ρωτά καλή ή όχι η απλή αναλογική, το πιθανότερο είναι να πάρει μια απάντηση ναι. Ο κόσμο δεν πολύ γνωρίζει δεν πάντα τι στην σημαίνει η απλή του, αναλογική του σου. Είναι ένα αναλογικό μέρους. σύστημα να, να ψηφίσουμε. Είναι πιο δημοκρατικό. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε και σχολιάσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίε και κύριοι. Μάχη με τι φλόγε δίνουν οι πυροσβέστε για να ελέγξουν τη μεγάλη πυρκαγιά στα δερβενοχώρια η οποία συνεχίζεται ανεξέλεγκτη από το βράδυ του Σαββάτου, καταστρέφοντα χιλιάδε στρέμματα πευκοδάσου. Η φωτιά μένεται σε δύσβατη περιοχή, σε μικρέ, διάσπαρτε αιστείε, οι οποίε αποτελούν δύο μεγάλα μέτωπα. Το ένα με βορειοδυτική κατεύθυνση προ την Ινόη και το άλλο με νοτιοανατολική προ τον Ασπόπυργο. Πάντω, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένε περιοχέ. Μια μπαμ, μια φλόγα τεράστια. Δεν μπορώ να μέτρα ύψο Και το σύμπαν, λάμπησε ο τόπο. Μέσα στη ρεματιά αυτή τη δύσβατη και πολύ πυκνοί που βλέπουμε, ακούστηκαν οι γνωστοί α, εκρηκτικοί μηχανισμοί και η φωτιά άρχισε ξανά μέσα στο λόγο. Από το πρωί συμμετέχουν και πάλι στο έργο τη κατάσβεσης στα εναέρια μέσα. Ενώ κατά τη διάρκεια τη νύχτα ενισχύθηκαν και οι επίγειε δυνάμει που επιχειρούν στην περιοχή. Η εξασθένιση των ανέμων βοηθά το έργο των πυροσβεστών στο έργο τη κατάσβεση. Παίρνουν μέρο 140 πυροσβέστες με 65 οχήματα, 113 άτομα πεζοπόρο τμήμα και 30 στρατιώτε. 16 οχήματα των Δήμων και από αέρος 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Οπωσδήποτε δεν πιστεύω, δεν μπορεί η φωτιά αυτή να γιατί εδώ, μόλι έπιασε εδώ στο χωριό, ακριβώ εδώ την είδαμε. Τη σβήσα, προλάβαμε, τη σβήσανε. Και μετά αυτομάτω από πίσω, μέσα στη ρεματιά, Γίνανε εκρήξεις. Έπιασε, φούντωσε τα πάντα, φουντώσαν τα πάντα μου. Σε δύο και σε τρία σημεία έπιασε φωτιά. Δεν έπιασε ένα σημείο. στο ένα σημείο την έσβησε η πυροσβεστική. Και πιο κάτω έπιασε αλλού μετά. Το λέω όλο το χωριό, δεν το λέω εγώ. Όπω του 7 που έπιασε εδώ φωτιά και έφτασε στην πάρνη. Θα την πάρνη. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεση συντονίζουν επί τόπου οι δύο υπάρχει γη του πυροσβεστικού σώματο Βασίλειο Καπέλιο και Αθανάσιο Σερεντέλο. Μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολή φορολογικών δηλώσεων τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενο τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο από την αποχή των φοροτεχνικών λογιστών από την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, όσο και από άλλου λόγου. Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πω δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία. Καλεί του φορολογούμενου και του λογιστέ φοροτεχνικού να υποβάλουν έγκαιρα τι δηλώσει ώστε να αποφευθούν προβλήματα σχετικά με την έγκαιρη καθάριση του έμφυα και την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις περίπου 7 μήνε, αφότου η Τουρκία κατέριψε ρωσικό πολεμικό αεροσκάφο, υποστηρίζοντα πω είχε παραβιάσει τον τουρκικό εναέριο χώρο, ο πρόεδρο τη χώρα, Ρετζέπ Ταγί Περντογκάν, ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και ξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατο του πιλότου του μαχητικού. Παράλληλα, το Ισραήλ και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία για την εξομάλυνση των σχέσεών του έπειτα από 6 χρόνια κρίση, η οποία προκλήθηκε από την αιματηρή επιδρομή Ισραηλινών κομμάτων σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε συμφωνία για την εξομάλυση των σχέσεών του, κατέληξαν Ισραήλ και Τουρκία μετά από έξι χρόνια κρίση, η οποία ξεκίνησε από την αιματηρή επιδρομή Ισραηλινών κομμάτων σε τουρκικό πλοίο που μετέφερα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Σύμφωνα με δήλωση του αξιωματούχου στο γαλλικό πρακτορείο, το Ισραήλ δεσμεύτηκε κυρίω να καταβάλει 20 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ταμείο αποζημιώσεων για τι οικογένειε των 10 Τούρκων που σκοτώθηκαν το Μάιο του 2010 στην έφοδο του Μαβί Μαρμαρά, πλοίο αυλωμένο από τουρκική ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση που ήθελε να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό στη Λωρίδα τη Γάζα. Από την πλευρά τη, η Άγκυρα ω αντάλλαγμα δεν θα προβεί σε δικαστικέ διώξει εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτικών. Επίση, σε συμφωνία προβλέπεται η επιστροφή των πρεσβευτών στην Άγκυρα και το Τελαβίβ. Όλε οι λεπτομέρειε συμφωνία θα ανακοινωθούν Αύριο το μεσημέρι, σε συνέντευξη τύπου στη Ρώμη, στην Ιταλική Πρωτεύουσα, βρίσκεται ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, κυρίω για συνομιλίε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι, καθώ οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν οθήσει τι δύο χώρε να υπογράψουν μια συμφωνία, ώστε να ενισχυθεί η καταπολέμηση τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτο. Τουρκική πηγή ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργό Τουρκία Μπίνα Λίγιλντιριμ θα δώσει και εκείνο συνέντευξη τύπου αύριο για τη συμφωνία αυτή στην Άγκυρα. Εν τω μεταξύ, περίπου 7 μήνε αφού η Τουρκία κατέριψε το ρωσικό πολεμικό αεροσκάφο, υποστηρίζοντα πω είχε παραβιάσει τον τουρκικό εναέριο χώρο, ο πρόεδρο τη χώρα, Ρετζέτα Αγί Περδογάν, ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και εξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατο του πιλότου του μαχητικού. Σε επιστολή του προ τον πρόεδρο τη Ρωσία, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ερδογάν απολογήθηκε για το επεισόδιο έπειτα από το οποίο επικράτησε ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Μόσχα και Άγκυρα. Αναφερόμενο στο θάνατο του πιλότου του ρωσικού Σουκόη, ο Ερντογάν, δήλωσε πω η Άγκυρα συμμερίζεται τον πόνο τη απώλεια με την οικογένεια του αντισμινάρχου Όλεκ Πεσκόφ, τονίζοντα μάλιστα ότι η Τουρκία πονάει με το θάνατό του. Στην επιστολή του, μάλιστα, χαρακτήρισε τη Ρωσία φίλη και στρατηγικό εταίρο τη Άγκυρα, με την οποία οι τουρκικέ αρχέ δεν θα ήθελαν να ψυχραθούν οι σχέσει, εκφράζοντα την επιθυμία να αποκατασταθεί η επαφή με τη Μόσχα. Την επιστολή επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Φτάσαμε στο τέλο του δελτίου μα, κυρίε και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή παρεμβάσει με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. σα.